μετά την εισαγγελική εντολή για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών για τη μεγάλη κατολίσθηση σε τμήμα του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά, ο Γιάννης Καρνέσης υποστηρίζει ότι δεν φαίνεται να προκύπτουν ζητήματα κακοτεχνιών, ενώ έκανε λόγο για φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Από τις ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα δεν τίθεται θέμα κακοτεχνίας. Εκεί έχει εφαρμοστεί η μελέτη που υπήρχε. Οι μελέτες αυτές είχαν εκπονηθεί με παλιότερους κανονισμούς. Δεν είχαν τη λεπτομέρεια που απαιτούνταν για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Πάντως υπάρχει ένα γεωλογικό φαινόμενο εκεί σε εξέλιξη. Υπάρχει μια κατολίσθηση δηλαδή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο ανώτερης βίας και έτσι θα αντιμετωπιστεί. Χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή της χάραξης του οδικού άξονα την δεκαετία του 70, ενώ στο ερώτημα αν οι εργασίες στο επίμαχο τμήμα ολοκληρώθηκαν βιαστικά υπό την πίεση του χρόνου, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος απένταξης του έργου με την επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2019, απάντησε. Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα εφαρμόστηκαν οι μελέτες όπως προβλεπόντουσαν. Αυτή η προσπάθεια που έγινε το 2018 και το 2019 συντέτεινε στο να μην υποχρεωθεί η Ελλάδα να επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό σε αυτό το έργο λόγω των καθυστερήσεων που είχαν ξεκινήσει από την περίοδο που δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά. Ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών θα πραγματοποιήσει αύριο αυτοψία, σημειώνοντας ότι θα καταβάλουν προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, προκειμένου ο δρόμος να δοθεί ξανά με ασφάλεια σε χρήση. Εκεί έχουμε μία ένδειξη ότι υπήρχε και παλιότερα κάποια κατολίσθηση, η οποία δημιούργησε το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μόλις έχουμε τη μελέτη, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία για να εκτελεστούν οι εργασίες το συντομότερο δυνατόν. Πάντως, η επίμαχη κατολίσθηση δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τις εικόνες που επικράτησαν πριν αρκετά χρόνια στο τμήμα Παραδίσκια Τσακώνα του αυτοκινητόδρομου Τρίπολη Καλαμάτα, το οποίο είναι το ακριβότερο έργο που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα, διεκδικώντας μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, με τους πολίτες της Μεσαράς να εύχονται να μην έχει την τύχη του Τσακώνα. Και χρειάστηκαν περίπου 13 χρόνια από την κατολίσθηση για να ξαναδοθεί σε κυκλοφορία. Κόστησε περίπου 35 εκατομμύρια το χιλιόμετρο.